Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δύο πράγματα μόνο για μένα. Τρία βασικά που είναι αυτά τα οποία κάνω. Τρέχουμε ένα agency το οποίο είναι στην κατηγορία του λεγόμενου Growth Marketing Agency. Ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από δικά μας προϊόντα και ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό κομμάτι. Όταν ξεκίνησα το agency, marketing παραδοσιακά, θεώρησα κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν θα έχω καμία σχέση με κανένα CMS, με κανένα WordPress και με κανένα τέτοιο εργαλείο αυτής της κατηγορίας. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ακριβώς επειδή το skill set το οποίο πρέπει να έχουμε τώρα πια έχει και κομμάτι marketing, έχει και κομμάτι engineering, πολύ μεγάλο κομμάτι, ειδικά πόσο μάλλον το growth marketing που θεωρείται ότι είναι marketing made by engineers, είναι ένα κομμάτι το οποίο αν δεν το ακουπήσεις χάνεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Διότι αν δεν ξέρεις και το κομμάτι του CMS, στην ουσία έχεις πάρα πολλά excuses, γιατί πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα υλοποιήσεις επειδή δεν έχεις τη γνώση αυτή. Τελικά, αποφασίσαμε να εστιάσουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και να εντρυφήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να δώσουμε αυτό που εμείς λέμε ολιστική προσέγγιση, διότι τελικά θεωρούμε ότι το marketing δεν τρέχει σε σιλό, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το expertise που βλέπετε μπροστά σας, ολιστικά να μπορεί να υλοποιήσει πράγματα πάνω στο marketing. Αυτό λοιπόν που έχει και θα συζητήσουμε σήμερα είναι βασικά τι είναι και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας marketer το WordPress για να κάνει πραγματικά τη διαφορά και θα μπούσουμε διάφορα topics γύρω από αυτό. Ας δούμε λίγο τι θέλει καταρχάς ο επιχειρηματίας και τι θέλει και τι ζητάει από το marketer. Ζητάει κάτι αρκετά πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι ότι θέλω αν μπορώ να βγαίνω πρώτο στην Google και αν μπορώ να κάνω κάτι ακόμα καλύτερο από να βγαίνω πρώτο στην Google, που να κάνω dominate την πρώτη σελίδα της Google. Άρα, στην ουσία, να είμαι σε πάρα πολλά αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι θα θέλω να έχω ένα control πάνω στο spend το οποίο έχω. Άρα, ξοδεύω που ξοδεύω για να κάνω διαφήμιση. Αν μη τι άλλο, θέλω να ξέρω πώς ξοδεύω, πού πάνε τα λεφτά μου και τι μπορώ να βγάλω το περισσότερο από αυτό. Το τρίτο είναι ότι θέλω, και μάλιστα δεν το θέλει, εμείς το θέλουμε γιατί καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι, να κάνει στην ουσία να εκμεταλλεύεται όλα τα τεχνολογικά trends γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές του, γιατί αυτό πραγματικά του δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το επόμενο είναι ότι θέλει, αν μη τι άλλο, να βλέπει σε πραγματικό χρόνο πώς πάει η επιχείρησή του, κάτι που οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν το έχουν. Και το επόμενο είναι ότι θέλει να μπορεί να γυρίσει και να κάνει convert όλους τους πελάτες από τα διάφορα κανάλια του, στο να τους πείσει να πατήσουν τα κουμπιά που θέλουν. Αυτό μπορεί να είναι παραγγελία, μπορεί να είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Οπότε, και βέβαια όλα αυτά θέλει να τα κάνει με πολύ λίγα resources. Ακούγεται λίγο τοπικό, αλλά με τα σωστά εργαλεία in place πραγματικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα πράγματα πώς γίνονται και πώς μπορούμε εμείς να απαντήσουμε και πώς το WordPress μας βοηθάει στο να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η παρομοίωση με το κύμα, το οποίο νιώθω πάρα πολύ και είναι μια γενικότερη τάση στο εξωτερικό, ότι ακριβώς επειδή οι μεγάλες εταιρείες έχουν πολλές μεγάλες αγκυλώσεις στο να υλοποιήσουν καινούργια πράγματα, οι μικρές ξεκινάνε να ακολουθούν το κύμα όσο αυτό είναι δυνατό, άρα στην ουσία αυτό τους παρασέρνει και τους δίνει τη φόρα που έχει το ίδιο το κύμα, για να μπορέσουν αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις να γίνουν πραγματικά το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο διαφοροποιεί αυτούς από τους μεγάλους παίκτες, οι οποίοι είναι πολύ πολύ πιο αργοί στο να υλοποιήσουν πράγματα. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο κλασικό πράγμα είναι το κομμάτι του mobile first, το οποίο ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι για rankings και πόσο σημαντικά η Google θεωρεί το κριτήριο αυτό προκειμένου να σε βοηθήσει στο ranking. Και όμως, αν το προσέξετε, ξεκάθαρα οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν πάει ακόμα εκεί, αλλά και οι μικρές είναι πολύ αργός ο ρυθμός στο οποίο το ενσωματώνουν. Κάτι που ξεκάθαρα ξέρουμε ότι αν έχεις ένα σωστό εργαλείο, αν έχεις ένα WordPress, αν το εκμεταλλευτείς σωστά, μπορείς πραγματικά να το κάνεις όλο αυτό να δουλέψει υπέρ σου. Ένα άλλο πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα είναι το κομμάτι της ταχύτητας, όπου αυτό το οποίο μας παρουσίασαν και μάλιστα στο F8 που είναι από λίγο καιρό, όχι αυτή τη χρονιά, νομίζω πρόπερση, ούτε καν πέρυσι, πρόπερση στο F8, μας παρουσίασαν το λεγόμενο Instant Article και το λεγόμενο AMP, που το ξέρετε όλοι τώρα πια, που είναι η προσπάθεια, είναι το Facebook και η Google να σερβίρουν το δικό μας περιεχόμενο. Το οποίο, αυτοί που το υλοποιήσαμε την επόμενη μέρα που γυρίσαμε, είδαμε πραγματικά τα νούμερα μας στο engagement να μεγαλώνουν κατά ένα τεράστιο νούμερο και είδαμε τους επόμενους
παίκτες και ανταγωνιστές σε διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε να ακολουθούν 6 μήνες μετά, 8 μήνες μετά. Διότι δεν πιστήκανε ότι το Instant Article και το AMP είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά με δύο απλά μπλαγκινάκια πάνω στο WordPress μας μπορούμε να στείλουμε το περιεχόμενο κατευθείαν στο Facebook ή να ενσωματώσουμε τα AMP χαρακτηριστικά και να δώσουμε στον πελάτη αυτό το οποίο θέλαμε. Τι δηλαδή, γρήγορο αποτέλεσμα, όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο σερβίρει και όλες αντί να το σερβίρουμε εμείς, να το σερβίρει η Google μέσα από το δικό της caching μηχανισμό του AMP, είτε το Facebook μέσα από το Instant Article. Αλλά τελικά τι είδαμε, είδαμε ότι το μεγάλο κέρδος που είχαμε στο κομμάτι του AMP και του Instant Article είναι ότι, ένα, ο κόσμος δεν ήξερε, δεν ακολούθησε, και θα μου πεις, πάντα μου λέγανε, βέβαια, δεν ακολούθησε γιατί είναι, εσείς το κάνετε σε εταιρείες που είχαν τα λεφτά. Και λες, μα δεν είναι γιατί το έκανα γιατί είχαν τα λεφτά. Δωρεάν ήτανε. Τα πλαγκινάκια τα δύο που βγήκαν και μάλιστα ο Μάρκ μας ανακοίνωσε εκείνη τη μέρα ότι σήμερα βγαίνει το WordPress plugin. Και ήταν ακριβώς η μέρα που ανέβηκε γιατί ήταν και η μέρα που ανακοίνωσε το Instant Article. Την επόμενη, εμείς σε πολλούς πελάτες στο εξωτερικό το υλοποιήσαμε. Απλό, εύκολο, δεν λέω ότι ήταν όριμο ακόμα σαν τεχνολογία, αλλά το κύμα έχει πολύ σημαντική δύναμη όταν είναι δυνατό, οπότε όλο αυτό έχει ένα ολόκληρο πράγμα το οποίο ήρθε μαζί του. Όλοι οι υπόλοιποι που γυρίσαν στις χώρες τους, είτε δεν πήσαν τα αφεντικά τους, είτε δεν μάθαν ποτέ για αυτή την τεχνολογία, είτε θέλανε κάποιος άλλος να το κάνουν πρώτο. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που το κάναμε πρώτοι, είχαμε 60, 70, 80% engagement μεγαλύτερο για πολλούς μήνες. Το οποίο μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πώς συμπεριφερόμαστε με τους χρήστες. Είναι ξεκάθαρο γιατί το Instant Article δουλεύει και πώς δουλεύει. Το ίδιο και το AMP. Έχουμε κάνει σήμερα και διάφορα sessions γύρω από αυτό το πράγμα, οπότε δεν θα μείνω. Αυτό όμως που όλοι καταλαβαίνουμε είναι το εξής, ότι για κάθε δευτερόλεπτο που αργώ να πάρω το περιεχόμενο το οποίο ζητάω, περίπου το 20% των χρηστών θα φύγει. Άρα, αν σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο ο χρόνος ανταπόκρισης μιας σελίδας προς τους πελάτες μας είναι 11 δευτερόλεπτα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον στα 3 δευτερόλεπτα είναι το σημείο εκείνο από το οποίο ο κόσμος αρχίζει να φεύγει. Δείτε το δικό σας παράδειγμα, ότι κάνει πάνω από 3 δευτερόλεπτα να φορτώσει, μάλλον θα κάνετε drop-off και θα πάτε σε κάτι επόμενο. Για κάθε ένα που καθυστερεί, χάνετε το 20%, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενσωματώσω τέτοιου είδους πράγματα. Τι άλλο είναι πολύ σημαντικό στο AMP, ότι η Google αλγοριθμικά είπε ότι εφόσον από όλους τους λόγους που έχω για το ranking με ενδιαφέρει πάρα πολύ το user experience, ξεκάθαρα η ταχύτητα στην οποία γυρνάνε οι σελίδες μας είναι related με το user experience. Άρα, πολύ απλά, αν έχεις AMP υλοποιημένο, θα κάνεις rank πολύ ψηλότερα, γιατί ο αλγόριθμος της Google θεωρεί ότι έχεις κάνει κάτι που σου κατεύθυνε στο user experience. Πότε έγινε rollout το AMP στην Ελλάδα? Μόλις πριν από ένα δίμηνο. Όλο τόσο 1,5 χρόνο τώρα έκανε rollout το AMP σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα δεν είχε κάνει ακόμα και αυτή η στιγμή είναι περίπου στο 90%. Δηλαδή, όλα τα άρθρα μπορεί να είναι AMP. Τα 90% θα σερβιριστούν μέσω από το AMP, όλα τα υπόλοιπα θα σερβιριστούν κανονικά. Και αυτό είναι απλά το τίμημα ότι είμαστε μια μικρή χώρα με ένα μικρό audience. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πελάτες είναι όλοι στην Ελλάδα. Όποιοι πελάτες είναι στο εξωτερικό, υλοποιείς αυτά τα πράγματα και αυτόματα βλέπεις το αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα, για να είσαι. Το ranking λοιπόν στην Google είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να είσαι rank πρώτο στην Google είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως κάτι καλύτερο από το να είσαι πρώτος rank στην Google και αυτό είναι τι, να κάνεις dominate όλη την πρώτη σελίδα. Άρα στην ουσία να μπορείς να είσαι σε πάρα πολλά αποτελέσματα. Για να το κάνεις αυτό, χρειάζεσαι μία σειρά από εργαλεία και κυρίως χρειάζεσαι μία σειρά από properties. Εμείς στη γλώσσα μας δεν τα λέμε websites, τα λέμε web properties. Γιατί κάποια μπορεί να είναι full blown websites, κάποια είναι landing pages, κάποια είναι power pages, κάποια είναι μποτάκια, κάποια είναι quizzes, κάποια είναι απλά landing pages για e-books και διάφορα. Μια σειρά λοιπόν από πολλά web properties σε διαφορετικά domains, ώστε να μπορέσεις πραγματικά για τα ίδια keywords να βγεις περισσότερες από τις λίγες φορές που θα έβγαινες για ένα μόνο website. Ξέρετε ότι η Google περιορίζει πάντα το αποτέλεσμα 3. Δεν μπορείς ποτέ να βγεις πάνω από 3 φορές στην πρώτη σελίδα με το ίδιο website. Άρα πρέπει να έχεις και άλλα websites για να μπορέσεις να σεταριστείς. Και αυτό για να το κάνεις, χρειάζεται, έχεις λίγο χρόνο να το κάνεις, διότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι καμία marketing ενέργεια δεν ξέρεις αν θα σου βγει. Άρα, τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να μην διαθέσεις πάρα πολύ χρόνο. Και μάλιστα λέει το slide ότι πρέπει να διαθέσεις περίπου 5 μέρες. Γιατί αυτό είναι κάτι που εμείς οι μαρκετήρες κλέψαμε από τους developers. Και τι κλέψαμε, το Scrum process. Άρα, στην ουσία, εμείς το marketing μέσα στο growth marketing κυρίως ακολουθούμε μια διαδικασία από την οποία βγαίνει ένα backlog από πράγματα που πρέπει να κάνουμε και αρχίζουμε μέσα σε διεβδομαδιαία sprints να υλοποιούμε πράγματα και μετά να περνάμε στα επόμενα. Άρα,
Σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Αν εγώ έρθω λοιπόν με την ιδέα ότι θέλω ένα landing page και έχω 2 εβδομάδες από το conceptualization μέχρι το να το βγάλω παραγωγή, να μετρήσω τα αποτελέσματά του και να δω αν θα το πετάξω ή αν θα το κρατήσω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω πολύ λίγες μέρες για να κάνω πραγματικά τη δουλειά. Γιατί πρέπει να φτιάξω όλα τα υπόλοιπα πράγματα τριγύρω. Άρα όλα αυτά τα processes και τα properties τα οποία συζητάμε πρέπει να, άμεσα και γρήγορα να έχω μηχανισμούς να το κάνω. Όλα αυτά τα οποία λέω, εγώ ο ίδιος χωρίς το WordPress και χωρίς τα εργαλεία και την έμφαση που έχουμε εκεί, δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Σκεφτείτε, εμείς στην εταιρεία έχουμε 47 διαφορετικά properties. Και είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία βγήκαν σε τέτοιο ρυθμό. Αλλά αυτά είναι που βοηθάνε πραγματικά να είμαστε και να μεγαλώνουμε με το ρυθμό που μεγαλώνουμε. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Μέχρι σήμερα αυτό το οποίο πάντα λέγαμε είναι ότι βλέπουμε την επιτυχία από τον κόσμο που έρχεται στο site μας. Το οποίο αυτό τώρα πια δεν είναι αλήθεια, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη δύναμη που έχουν τα backlinks, άρα links τα οποία είναι, καταλήγουν σε εμάς από άλλα sites. Όπως ξέρουμε ότι πολύ συχνά μια πώληση μπορεί να ολοκληρωθεί σε εμάς, αλλά μπορεί να οριμάσει, να γίνει nurtured δηλαδή, σε ένα άλλο property. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τους πελάτες, όχι αυτούς οι οποίοι καταλήγουν στο δικό μας website, αλλά και σε αυτούς που καταλήγουν σε περιφερειακά κανάλια τα οποία έχουμε. Άρα αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι ότι πλέον δεν μας νοιάζει να κάνουμε convert τους visitors σε πελάτες. Μας νοιάζει να κάνουμε convert όλους τους πελάτες που βρίσκονται εκεί έξω. Για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ εύκολο εγώ να μπορέσω να κάνω nurture έναν πελάτη μου στο Quora και να τον γυρίσω στο site μόνο και μόνο για να ψωνίσει. Ή στο Reddit και να τον γυρίσω στο site μόνο και μόνο για να ψωνίσει, αν θέλω. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια τώρα πια που πραγματικά μας επιτρέπουν silently να κάνουμε nurture στο πελάτη. Και αυτό για να το κάνουμε, ο μηχανισμός και να τον γυρίσουμε τελικά στο δικό μας site για να ψωνίσει. Και αυτό για να το κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Να δίνουμε value, να δίνουμε πολύ περιεχόμενο. Ακούστηκε πολύ συχνά από πολύ κόσμο η σημασία του content strategy και η σημασία της παραγωγής περιεχομένου σε διαφορετικά formats. Ρωτήσανε κάποιοι για βίντεο, ρωτήσανε διάφορα. Αν λοιπόν μπορείς πραγματικά να πεις πολλές ιστορίες, πρέπει να εστιάσεις. Αυτό που πρέπει όμως να εστιάσεις είναι ότι πρέπει τις ιστορίες να τις πεις όχι σόνι και καλά στο δικό σου website. Πρέπει να χτίσεις μια σειρά από άλλα properties, στα οποία είναι storytelling, το οποίο χτίζουν τα keywords, άρα χρειάζεται μια στρατηγική να χτίζεις πράγματα και τελικά όλα αυτά να δουλέψουν για σένα. Εμείς έχουμε φτιάξει μια σειρά από δικά μας concept, ένα τέτοιο concept λέγεται The Metro Way, και αυτό το οποίο θέλαμε να βγάλουμε στην ουσία είναι φτιάξαμε ένα χάρτη για να καταλάβουμε πώς οι διαφορετικές υπηρεσίες και τα πράγματα που πρέπει να κάνουν δένουν μεταξύ τους. Και κάπως έτσι φτιάξαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι όπως κάθε γραμμή μετρό έχει μία βασική γραμμή πάνω στις οποίες πατάνε όλες, η δικιά μας γραμμή πάνω στις οποίες πατάνε όλες είναι το κομμάτι του WordPress. Και είναι το κομμάτι της ευκολίας και της ταχύτητας μέσα από τις οποίες μπορούμε να χτίσουμε websites, landing pages και properties στα οποία είναι ειδικού σκοπού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι όλα τα properties γενικού σκοπού, ούτε όλα ένα corporate site. Υπάρχουν πάρα πολλά sites τα οποία σηκώνουμε ειδικού σκοπού, ακόμα και campaign based, για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε leverage τη δύναμη αυτή. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το control overspend. Αυτό το οποίο επίσης βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι η διαδικασία των paid ads. Όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε αποτέλεσμα εμπορικό, άρα στις διαφημίσεις μας, πρέπει να σερβίρουμε τον κάθε ένα πελάτη διαφορετικά. Μοιραία, για να σερβίρουμε τον κάθε ένα πελάτη διαφορετικά, χρειάζονται 2 βασικά πράγματα. Ένα, να τον περάσουμε από κάτι δικό μας, άρα να μάθουμε να το ακουμπήσουμε ένα πιξελάκι, να το ακουμπήσουμε κάτι που να μπορέσουμε να τον αναλύσουμε αυτόν τον πελάτη και μετά να τον σερβίρουμε εξατομικευμένα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει. Δείτε αυτό το γράφημα. Αυτό το γράφημα θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα flowchart από διαφορετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαφήμιση. Διότι μια διαφήμιση πλέον ξεκινάει από ένα μπανεράκι, το μπανεράκι θα σε γυρίσει σε ένα βασικό property, ανάλογα με το πόσο κάτω κατέβηκες στο property. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι εγώ μπορώ να πουλάω ένα σεμινάριο. Και κάτω στη μέση του site μου έχω γράψει το syllabus του σεμιναρίου. Και εγώ ξέρω ότι από τους πελάτες που μπήκανε, κάποιοι το διαβάσανε και κάποιοι δεν το διαβάσανε. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Ότι η διαφήμιση που θα δουν αυτοί οι άνθρωποι στο remarketing την επόμενη μέρα δεν πρέπει να είναι ίδια. Διότι ο ένας έχει γίνει exposed στο syllabus, άρα είναι πολύ πιο κοντά, είναι πιο χαμηλά στο funnel μου για να ψωνίσει, ενώ ο άλλος είναι αρκετά ψηλότερα, άρα πρέπει να τον κατεβάσω στο funnel. Άρα πρέπει να του δώσω μια πληροφορία να του μιλήσω για το syllabus. Άρα, να έχω σηκώσει ένα landing page που είναι το syllabus, να το σερβίρω μέσα από τη διαφήμιση, να σιγουρευτώ ότι έχει γίνει exposed σε αυτό για να το κατεβάσω στο funnel. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει πάντα να τα βλέπουμε όλα σε funnels. Και στο funnel συμμετέχουν πάρα πολλά properties.
Γιατί στο κάποιο μπορεί να έχω συγκεκριμένη πληροφορία, σε κάποιο άλλο μια άλλη πληροφορία και τη σερβίρω αυτή την πληροφορία ανάλογα με τη συμπεριφορά του χρήστη όντας στο προηγούμενο property. Και αυτό όλο μαζί χτίζει μια, αυτό που λέμε performance marketing, η PPC, η πληρωμένη διαφήμιση ή στην ουσία η προσπάθεια να κάνω nurture τον πελάτη και να τον κατεβάσω από το ένα κομμάτι του funnel. Πολύ συχνά δε, αυτό το funnel είναι ένα πολύ παραδοσιακό funnel, το οποίο ξεκινάει από το δικό μου site. Πες ότι είναι ένα e-commerce, στο οποίο ξεκινάω να κάνω preview προϊόντα, στο οποίο τελικά θα ξεκινήσω, σε κάποια θα τα κάνω add to cart, μετά θα αρχίσω να μπαίνω στη διαδικασία της, του checkout, άρα checkout step 1, 2 και 3, συνήθως 3 τα steps, για να ολοκληρώσω μια πώληση. Και πολύ συχνά ερχόμαστε και συζητάμε να διορθώσουμε αυτό το funnel και πολύ συχνά πρέπει να διαλέξουμε ποιο είναι το σημαντικό μας KPI, ποιο είναι το σημαντικό, δηλαδή εκείνο πράγμα το οποίο θα κάνει τη διαφορά. Και πολύ συχνά μιλάω με τους πελάτες μας και λέμε, διαλέξτε ένα σημείο, North Star Metric το λέμε αυτό στη δικιά μας τη γλώσσα, λέμε, διάλεξε το ένα σημείο το οποίο θέλεις να εστιάσουμε. Και μου λένε, Χρυσή Οδωρή, μου λέει, δεν μπορώ να διαλέξω ένα, να διαλέξω, μου λέει, δύο. Άντε, του λέω, διάλεξε δύο. Μου λέει, θέλω, μου λέει, traffic και πωλήσεις. Και τους εξηγείς ότι αυτά τα δύο δεν είναι δύο KPIs, είναι δύο διαφορετικές στρατηγικές. Είναι αλλιώς το να ξέρω ότι έχεις traffic και δεν έχεις πωλήσεις, άρα πρέπει να κοιτάξω αλλού. Μόλις δείτε το funnel, πολύ ξεκάθαρα. Έτσι, όταν εγώ ζητάω κάτι που είναι πάνω-πάνω και κάτι που είναι κάτω-κάτω, αυτόματα αυτό τι μου λέει, ότι δεν πρέπει να το προσεγγίσω ως δύο σκοπούς, αλλά ως δύο στρατηγικές που θα ξεδιπλωθούν για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά. Αυτό που είναι ξεκάθαρο και πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι χωρίς να έχουμε funnels, χωρίς να έχουμε πολλά properties και χωρίς αυτά να τα εντάσσουμε σε μια πληρωμένη διαφήμιση, δεν έχουμε κανένα spend control. Γιατί τελικά όλοι βλέπουν το ίδιο μήνυμα και προσπαθούμε με το ίδιο μήνυμα να φέρουμε περισσότερους πελάτες, οι οποίοι δεν είναι όμως στο ίδιο σημείο του funnel. Άρα εδώ προφανώς το WordPress μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια σειρά από properties για να κάνουμε ακριβώς αυτή την γαλούχηση των πελατών. Πάρα πολύ συχνά λέμε, μα όλα αυτά δεν είναι πολύ δύσκολα. Και η απάντηση είναι όχι, δεν είναι και τόσο δύσκολα. Γιατί αυτό που πάντα λέγαμε στο WordPress είναι ότι όλα, και παραδοσιακά στα CMS, αλλά στο WordPress πόσο μάλλον, όλα πρέπει να είναι pixel perfect. Και εσύ λες, όχι, δεν χρειάζεται να είναι όλα pixel perfect. Για τους λόγους που συζητάμε, κάποια πρέπει απλά να υπάρχουν και να είναι στο 80%. Γιατί πραγματικά το 80%, αν φτάσει το 80% στο χρόνο που πρέπει να φτάσεις, μετά μπορεί να μην αξίζει καν να φτάσει στο υπόλοιπο 20%. Γιατί τελικά το αποτέλεσμα, το return, θα έρθει από το 80% στο οποίο έχει φτάσει. Άρα, δεν πρέπει να κάνουμε απλά πράγματα τα οποία να είναι σε όλα τα κομμάτια να είναι απόλυτα pixel perfect. Κάποια μπορεί να έχουν και διάρκεια ζωής. Κάποια είναι proof of concepts. Άρα, μας νοιάζει να υπάρχουν, μας νοιάζει να τα δοκιμάζουμε και μας νοιάζει πραγματικά να δούμε το αποτέλεσμα. Αν δούμε το αποτέλεσμα έρχεται, μετά το κάνει systemize και πραγματικά βγάζει όλα τα properties εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μείνουν για πάντα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το οποίο όλοι μας λένε, ειδικά για το WordPress, στο οποίο κάνουν λάθος γιατί είναι πολύ εύκολο, αυτό που λέμε είναι ότι σου λέει, αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα, άστο να το κάνει κάποιος άλλος ή δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αυτό το κομμάτι. Και οι δοκιμές μας λένε ότι δεν είναι. Πώς μάλλον είπε πριν ο Γιούτς για τον Elementor, εξαιρετικό framework, πραγματικά υλοποιεί και απλοποιεί πάρα πολύ. Τελικά τι κάνει, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορέσεις άμεσα και γρήγορα να φέρεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Elementor, Visual Composer και τέτοιου είδους frameworks, πραγματικά δίνουν φοβερή λύση. Αν δείτε, μαζί με τα δύο keywords που είναι Visual Composer και Elementor, ξέρετε ποιο είναι το πιο γνωστό keyword που ο κόσμος ψάχνει σε long tail στην Google, είναι χρειάζομαι web designer για το site μου. Είναι το επόμενο πράγμα, διότι τελικά όλα αυτά βάζουν μια σειρά από templates, στα οποία πραγματικά σου επιτρέπει να φτιάξεις πράγματα χωρίς να χρειάζεσαι όνει και καλά κάποιος designer να τα έχει σχεδιάσει. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι όταν πάει να χτίσει κάποιος ένα web property, πού πρέπει να δώσει το χρόνο του. Και εδώ είναι τεράστια υπόθεση, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι, ωραία, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να σηκώσουμε ένα web property για να σερβίρουμε ένα e-book που μόλις φτιάξαμε, το οποίο μας έχει κοστίσει πολύ χρόνο και χρήμα για να το φτιάξουμε και θέλουμε να το σερβίρουμε γιατί είναι ένα lead magnet το οποίο πραγματικά θα συμβεί. Και βλέπουμε ότι αντί να είναι υπεπατημένη το να σηκώσω ένα property μέσα σε μια-δυο μέρες και να το σερβίρω αυτό το βιβλίο, ξαφνικά συζητάμε για το πόσο δύσκολο είναι να σηκώσουμε αυτό το property που δεν ξέρουμε ποιος έχει τα domains μας, δεν ξέρουμε ποιος έχει το DNS μας, δεν ξέρουμε ποιος έχει τα passwords μας, δεν ξέρουμε πού να χωστάρουμε αυτό το WordPress, δεν ξέρουμε τίποτα. Στην ουσία, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει το 10% του χρόνου μας να το δώσουμε στα τεχνικά πράγματα και το υπόλοιπο 90% να το δώσουμε στο να δούμε
το concept, τα keywords τα οποία θα χτυπήσουμε, να κάνουμε σωστό keyword research, να φτιάξουμε τα κείμενά μας, να φτιάξουμε τα metadata μας και τα SEO features μας. Διότι δεν έχει κανένα νόημα να σηκώσω κάτι εκεί έξω το οποίο δεν είναι για να κάνει rank, αφού είναι ειδικού σκοπού. Ο σκοπός του είναι να κάνει rank. Άρα, το να μην έχω κάνει ένα σωστό keyword research και να σηκώσω κάτι το οποίο πραγματικά δεν θα δουλέψει για αυτό το λόγο, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αλλά δείτε λοιπόν τώρα το 5 μέρες που είπα και το 10%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αμή τι άλλο, ότι πρέπει μέσα σε μια μερούλα να έχω ξεπετάξει το όλο το τεχνικό κομμάτι να το σηκώσω. Άρα, μοιραία πρέπει να πάω σε κάτι το οποίο να είναι άμεσο, γρήγορο, το έχω κάνει streamline και πραγματικά αυτό που λένε φτύνω websites χωρίς να ανοίξει μύτη. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς δεν βγαίνει, δεν έχει νόημα. Δεν προλαβαίνω να το κάνω αυτό. Άρα, το expertise αυτό, μοιραία, οφείλουμε να το έχουμε όλοι και μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να μας δώσει. Για να βοηθήσουμε αυτό, εμείς έχουμε φτιάξει μια άλλη σειρά από concepts που είναι καμβάδες, όπως λέμε εμείς, καμβάς, οι οποίοι στην ουσία τι είναι? Είναι checklist για να σιγουρευτούμε ότι και εμείς και όποιος τους έχει τους καμβάδες αυτούς, να σιγουρευτεί ότι όταν χτίζω κάτι, έχει τα βασικά σημεία από τα οποία πρέπει να περάσω. Έχει, για παράδειγμα, τα λεγόμενα OGs, έχει που είναι τα Open Graph, που είναι αυτά τα οποία φαίνονται όταν μοιράζομαι αυτή τη σελίδα. Έχουμε τα σωστά headings, έχουμε τα σωστά keywords, δηλαδή έχουμε βάλει μια σειρά από πράγματα. Μόλις πάρετε αυτό το document γιατί θα τις πάρετε τις παρουσιάσεις και δείτε αυτό το check, πηγαίνετε στα δικά σας property, κάντε check να δείτε τι από αυτά σας λείπει. Αυτό που σας λείπει το διορθώνετε, αυτά που δεν καταλαβαίνετε από αυτό πρέπει πραγματικά να τα κάνετε address γιατί είναι πολύ σημαντικά πράγματα να τα έχετε για να μπορέσει να αποδώσει το property το οποίο πάτε να σηκώσετε. Λοιπόν, για να μετρήσουμε το performance, ένα άλλο πράγμα το οποίο πάλι συνειδητοποίησαμε είναι ότι μέχρι πρώτος είχαμε τα Google Analytics και τώρα πια συνειδητοποιούμε ότι το Google Analytics είναι πολύ πολύ λίγο, δεν μας φτάνει πια. Άρα θέλουμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Και το επόμενο επίπεδο τι είναι? Είναι να καταλάβουμε όχι πόσοι πελάτες μπήκανε, αλλά τι κάνουν αυτοί οι πελάτες. Και αυτό για να το κάνουμε, πάμε και ενσωματώνουμε μια σειρά μέσα από το Tag Manager συνήθως. Στο WordPress μας βοηθάει πάρα πολύ. Μια σειρά από εργαλεία για να μετρήσουμε scroll maps, heat maps και events, τα οποία μας βοηθάνε να κρίνουμε το journey του πελάτη πριν καν τον μάθουμε. Διότι είναι πάρα πολύ καλό κάθε τόσο να πετάμε ένα pop-up στον πελάτη και να του λέμε δώσε μου το mail σου. Αλλά είναι ακόμα καλύτερο να καταλάβω αυτός ο πελάτης ο οποίος μας έδωσε τελικά το mail του, τι έκανε πριν, από ποιο πάθη είχε περάσει. Και όταν ο πελάτης αυτός μπήκε και αγόρασε κάτι, τι έκανε αυτός ο πελάτης πριν καν εγώ τον μάθω. Άρα, όλο αυτό ο μηχανισμός είναι κάτι που το οποίο μας δίνει πολλά εργαλεία το WordPress να σωματώσουμε πράγματα μέσα για να μπορούμε να μετρήσουμε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα οποία σας λέω, με μία απλή διαφορά, το να διαλέξω ένα λάθος CMS για να κάνω αυτή τη δουλειά, μπορεί να είναι nightmare. Ενώ για όλα αυτά έχω λίγο χρόνο, έχω πολύ ξεκάθαρη στρατηγική, αν ξέρω πώς το κάνω και το έχω κάνει streamline, πραγματικά έχει το maximum του αποτελέσματος. Ή ένα άλλο κομμάτι, form analytics. Όταν εγώ λοιπόν έχω μία checkout φόρμα και έχω παιδεία τα οποία πρέπει να συμπληρώσει ή μία φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος, μοιάζει πάρα πολύ να καταλάβω γιατί αυτή η φόρμα δεν δουλεύει. Ότι ανοίξανε 20 άνθρωποι αυτή τη φόρμα, 11 εν προκειμένου, και κανένας δεν τελείωσε αυτή τη φόρμα, τι μου λέει? Μου λέει ότι πρέπει να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα γίνεται. Ένα παράδειγμα, το Ninja Forms, για παράδειγμα, που πολλοί από εσάς μπορεί να χρησιμοποιείτε, δεν συνεργάζεται με το Hotjar για form analytics. Άρα, η απλή αυτή επιλογή σε μια πολύ σημαντική φόρμα να πάω με Ninja Forms και να το αναλύσω μέσα από Ninja από Hotjar δεν θα παίξει. Άρα ξεκάθαρα πρέπει να πάω σε μια άλλη στρατηγική, είτε ένα Contact 7, είτε ένα Elementor Forms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο να παίξει. Αυτό ακριβώς είναι που λέω ότι με τα σωστά εργαλεία μπορούν τα αποτελέσματα να έρθουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης βλέπουμε συνεχώς είναι ότι μιλώντας για τα web properties και τα web assets και τα διάφορα websites τα οποία έχουμε, το μέλλον που έχουμε μπροστά μας δεν είναι πολύ εύκολο, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση γύρω από το διαλογικό marketing, conversational marketing το λεγόμενο. Άρα, τι κάνουμε? Σερβίρουμε το navigation του δικού μας site ή της δικής μας επιχείρησης μέσα από διαλόγους, μέσα από το Messenger, μέσα από το ManyChat, μέσα από διάφορα άλλα εργαλεία, από το Intercom, μέσα από διάφορα εργαλεία, στα οποία ο πελάτης θέλει να μάθει για μας και δεν θέλει όμως να κάνει click and navigation. Θέλει να το κάνει διαλογικά. Άρα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τα navigations πάνω στα sites μας να μειώνονται και να αυξάνεται ταυτόχρονα ο κόσμος ο οποίος μιλάει. Αυτό μιλώντας για το να δώσω πληροφορία. Στο e-commerce είναι ακόμα χειρότερα. Διότι εδώ βλέπουμε την τάση να είναι ότι τώρα πια μην κάνεις δικό σου e-commerce. Δεν χρειάζεται, γιατί σύντομα θα πουλάς μέσα από το Instagram.
ήδη πουλάς μέσα από το Instagram. Το Instagram έχει ανακοινώσει το δικό του self-checkout, ήδη το έχει βγάλει σε κάποιες χώρες, θα το φέρει στην Ελλάδα στο επόμενο τρίμηνο, στο οποίο μπορείς πραγματικά να κάνεις tag τα προϊόντα σου, να τα σηκώσεις, να κάνεις checkout on Instagram και αυτόματα να τα ψωνίσεις χωρίς καν να φύγεις από το Instagram. Καν. Άρα το να έχεις website δεν έχει κανένα νόημα. Το μόνο που θέλει από σένα τι είναι, μία λίστα, ένα XML feed των προϊόντων σου, τιμές, χρώματα, κωδικολόγια, τα σηκώνεις στο Instagram, ταγκάρεις τη φωτογραφία με τα προϊόντα τα οποία έχεις, ο άλλος βάζει την κάρτα του στο Instagram, δίνει σημεία παράδοσης στο Instagram, ψωνίζει από το Instagram. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα γίνει καθολικά. Άρα, το Instagram ανοίγει δύο φοβερές πόρτες αυτή τη στιγμή. Η μία είναι προς όλους εμάς που είμαστε τα brands να ταγκάρουμε τα προϊόντα μας και να τα πουλήσουμε κατευθείαν μέσα από το Instagram. Και το άλλο που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι ανοίγει μια πόρτα στους influencers, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να πουλήσουν τα δικά μας προϊόντα και να μπουν στον χώρο του affiliation marketing χωρίς ποτέ να χρησιμοποιήσουν τα websites. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το e-commerce στην παραδοσιακή του μορφή, ότι είχαμε το e-shop μας, το οποίο δούλευε μέσα από το web, όλο ένα και λιγότερο γίνεται. Και έρχεται το WhatsApp ξαφνικά, μας το ανακοίνωσε προχτές το F8, έρχεται και σου λέει, εγώ στο WhatsApp for business, εν προκειμένου, θα μπορώ να έρχομαι και να σηκώσω, μπορώ ήδη, υπάρχει συνέκδοση που έχουμε αυτή τη στιγμή στο WhatsApp for business, να σηκώσω όλα μου τα προϊόντα, κανονικό κωδικολόγιο, κανονικό product list, και να ψωνίσω μέσα από το WhatsApp, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να φύγω και να πάω στο site. Σου λέει, και μάλιστα η τάση του Facebook είναι ότι αν δεν έχεις website, δεν χρειάζεται να φτιάξεις website, πήγαινε στο WhatsApp, σήκωσε τα προϊόντα σου και πούλα από εκεί. Διότι όλοι οι πελάτες είναι στο WhatsApp. Άρα, αν και το μαγαζί σου είναι στο WhatsApp, μπορείς μέσα από το WhatsApp να ψωνίσεις κανονικά. Και αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι το ίδιο πράγμα που γινόταν και στα social media τόσο καιρό. Θα σας φανεί πολύ παράξενο, αλλά πραγματικά αυτή η λέξη τιμούλα κάτω από τα προϊόντα μας ξεκινάει και κλείνει μια πώληση. Διότι θυμάμαι την άλλη φορά είχα μια διαφήμιση η οποία έλεγε το τάδε λάπτοπ 350 ευρώ. Και γράφει από κάτω τιμούλα και το γράφουμε εμείς για το λάπτοπ 350 ευρώ. Λέει ναι, γι' αυτό 350 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λες, ρε παιδί μου, τι δεν κατάλαβες από τη διαφήμιση? Και η απάντηση είναι ότι όλα τα κατάλαβε. Αλλά ήθελε να το πεις. Γιατί σου λέει μπορεί η διαφήμιση να είναι παλιά, μπορεί να μην ισχύει το banner, μπορεί να μην έχει απόθεμα. Οπότε κάτσε να ρωτήσω και ξεκινάει μια πώληση. Αυτό λοιπόν συνέβαινε ούτως ή άλλως και πόσο μάλλον τώρα με το marketplace, του Facebook και όλα αυτά, τα οποία βλέπουμε γενικότερα τα social media να θέλουν τι, να κάνουν full condense όλη τη διαδικασία της πώλησης. Άρα, ένας λόγος ακόμα, στον οποίο τα παραδοσιακά μας e-shop, όπως αυτά τα έχουμε χτίσει τόσο καιρό και μάλιστα με μεγάλο κόστος και με μεγάλο effort και με πολλές αλλαγές κτλ., τα βλέπουμε πραγματικά όλο ένα και λιγότερο να είναι αυτά τα οποία ολοκληρώνουν την πώληση. Η αλήθεια είναι ότι μία πώληση μέσα από το Instagram ή μία πώληση μέσα από το WhatsApp είναι κάτι το οποίο, ένα, δεν χρησιμοποιεί δικές μας υποδομές καθόλου, άρα δεν έχω εγώ το άγχος, διότι είναι όλα hosted, είναι άμεσο και γρήγορο, άρα εμένα το μόνο το οποίο φροντίζω να κάνω είναι να βγάλω καλές φωτογραφίες. Αυτό που πάντα λέγαμε για τα e-shop, ότι η διαφορά μεταξύ ενός πετυχημένου e-shop και ενός μη πετυχημένου e-shop είναι η φωτογράφηση που έχει τα ίδια προϊόντα. Άρα, αν μπορείς να βγάλεις lifestyle φωτογραφίες από τα προϊόντα σου, είναι εκεί. Πραγματικά ο κόσμος θέλει να κάνει ένα κλικ και να το ψωνίσει. Και γενικότερα η τάση σήμερα λέει ότι αν έχεις κάτι να πουλήσεις, πούλα το σε άλλα κανάλια. Γενικότερα η τάση λέει ότι αντί να φέρουμε τους πελάτες στα δικά μας properties, πρέπει εμείς να πάμε εκεί που είναι οι πελάτες μας. Και οι πελάτες μας, η αλήθεια είναι σήμερα στους messengers και στα Instagram. Εκεί είναι και στα WhatsApp. Άρα πρέπει μοιραία να μπορέσουμε να πουλήσουμε όλα τα πράγματα τα οποία κάνουμε προς τα εκεί, σε αυτά τα κανάλια. Αυτό το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε είναι ότι πολύ συχνά βλέπουμε κάτι να αλλάζει, ότι καλό είναι να εστιάζει στην ποιότητα του προϊόντος. Βλέπουμε όμως ότι η ταχύτητα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δηλαδή εσύ μπορείς να ενσωματώσεις γρηγορότερα τα αποτελέσματα και την τεχνολογία από ό,τι μπορεί να ανταγωνιστές σου, άρα αν εσύ μπορείς να καβαλήσεις το άλογο ή το τρένο την ώρα που τρέχει ή το κύμα την ώρα που είναι δυνατό, όσο πιο νωρίς το κάνεις αυτό, τόσο πιο μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σου δίνει, διότι τελικά ο μεγάλος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει περισσότερη διαφήμιση. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν μπορείς εσύ λοιπόν να τον χτυπήσεις οργανικά, που όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα κυρίως μιλάνε για οργανική ανάπτυξη, ακόμα και αν αυτό είναι οργανική ανάπτυξη μέσα από το performance marketing, άρα το πώς η διαφήμιση την κάνω να δουλέψει καλύτερα για μένα με οργανικό τρόπο, βλέπουμε ότι αυτό δίνει φοβερό πλεονέκτημα. Και αυτό είναι κάτι που
ο παίκτης ο οποίος είναι στην αγορά δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Ο μικρός που ξέρει τεχνολογία και ξέρει αυτά τα πράγματα, πραγματικά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά. Κάναμε μία έρευνα μεταξύ των πελατών μας και διαλέξαμε, τους ρωτήσαμε να μας πούνε από όλα τα εργαλεία marketing τα οποία χρησιμοποιούν, ποιο είναι το αγαπημένο τους. Και τελικά αυτό το οποίο κατέληξε είναι ότι 42% μας είπαν ότι ένα ήταν το εργαλείο το οποίο θα κράταγα, είναι το WordPress. Γιατί αυτό μου ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο και μπορώ να το εκμεταλλευτώ ποικίλο τρόπο. Κάποιοι άλλοι είπαν το ManyChat, κάποιοι άλλοι είπαν το MailChimp, κάποιοι άλλοι είπαν διάφορα άλλα εργαλεία. Αλλά σίγουρα το WordPress στο κομμάτι του marketing ως ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να, στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερους πελάτες, είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο εργαλείο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Πάντα μου αρέσει να ακούω παρουσιάσεις που πολλές φορές νομίζεις ότι ακούς πράγματα που νόμιζες ότι τα ήξερες, αλλά κάποιος σου τα βάζει σε μια τάξη που τελικά δεν αντιλαμβανόσουν ότι τη γνώριζες. Τελικά, η επένδυση στο WordPress, για να μην το δούμε ανάποδα, είναι επειδή είναι απλό, εύκολο, γρήγορο, μπορούμε να κάνουμε με αυτό στα γρήγορα, έτσι, πρόχειρα πραγματάκια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να παρεξηγήσουμε κάπως έτσι αυτό που μας λες το γρήγορα, το 80% και βλέπουμε μετά για το 20% ή... Όχι, καθόλου... υπάρχουν δύο λέξεις στα ελληνικά που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, που είναι το πρόχειρα και το γρήγορα. Για μένα το σημαντικό είναι το γρήγορα, όχι το πρόχειρα. Έτσι, η διαφορά μεταξύ του 80 και του 20% δεν έχει να κάνει ότι βγαίνουν πράγματα που είναι ούτε άσχημα, ούτε δεν δουλεύουν καλά. Αλλά είναι εκείνα τα οποία πραγματικά θα φέρουν το impact. Άρα δεν πρέπει να εστιάσω σε πράγματα τα οποία δεν κάνουν impact στο συγκεκριμένο πράγμα το οποίο σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν δεν προλαβαίνεις να φτιάξεις όλο το περιεχόμενο του footer, OK, κάτω σε δεύτερη φάση. Αλλά σου επιτρέπει να κάνεις όλα τα impact του πράγματα πρώτα, να δεις αυτό το πράγμα πώς είναι και μετά πρέπει να πας να το μαζέψεις και να κάνεις όλο αυτό έτσι όπως το ήθελες. Άρα το μυστικό δεν είναι στην προχειρότητα, είναι στην ταχύτητα μέσα από την οποία κάνουμε. Διότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Οτιδήποτε έβγαινε σαν experiment σε 2 μέρες, το να βγει σε 10 μέρες μπορεί να το καθιστά τελείως ασύμφορο. Έτσι, δεν σημαίνει ότι απλά αργήσαμε 10 μέρες να το βγάλουμε. 10 μέρες ενώ έπρεπε σε 2 να έχει βγει, μπορεί απλά να σημαίνει ότι δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του. Άρα η ταχύτητα είναι τόσο σημαντικό κριτήριο που είναι και στην απόφαση του prioritization. Ένα από τα πράγματα τα οποία πάντα αξιολογούμε αν θα υλοποιήσουμε κάτι έναντι κάτι άλλο είναι η ταχύτητα της υλοποίησης. Αλλιώς μπορεί να μην το βάλουμε καν στο back ordering. Να πούμε ότι δεν θα το υλοποιήσουμε καν, διότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Το WordPress μας επιτρέπει να κάνουμε φοβερά πράγματα, όμορφα πράγματα, πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Έχουμε... Γεια σας, Θοδωρή. Θέλω να σε ρωτήσω, με τη λογική ότι είμαστε σε ένα WordCamp, μιλάμε για το WordPress, αλλά και βάσει όσων άκουσα και έχω δει και στην πράξη, πώς το βλέπεις όλο αυτό το παιχνίδι, το ότι μεταφερόμαστε, όντως μεταφερόμαστε από την ιστοσελίδα, από το δικό μας περιεχόμενο, από τη δική μας πώληση, στα social media, υπάρχει αυτή η αλλαγή, βλέπεις δηλαδή να τίνουμε προς τα εκεί και να γίνει απλά βοηθητική η ιστοσελίδα και το WordPress, σαν web application, ή το βλέπεις σαν κάτι πολύ μακρινό? Δυστυχώς το βλέπω σαν κάτι πολύ κοντινό. Διότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο εστιάζουμε τώρα πια είναι, κατά από αυτό που είπες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το δικό μας περιεχόμενο στο δικό μας website. Το βασικό πράγμα είναι το δικό μας. Πρέπει να έχουμε δικό μας περιεχόμενο. Τώρα, αν το δικό μας περιεχόμενο, να σου πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ξέρετε πόσο τώρα πια είναι σημαντικό το δικό μας περιεχόμενο να το σκόνουμε στο Medium και όχι στο WordPress blog μας? Δουλεύει καλύτερα. Διότι έχει αποδειχθεί ότι ο κόσμος στο Medium διαβάζει, ο κόσμος ψάχνει σχετικά αντικείμενα, πάει για κάτι άλλο και ξαφνικά έρχεται σε σένα. Το θέμα είναι ότι το site σου πολύ συχνά δουλεύει για τους πελάτες που ξέρεις. Εμάς μας νοιάζει πάντα να δουλέψεις για τους πελάτες που δεν ξέρεις, που θα σε μάθουν. Άρα πρέπει να μπορείς να κάνεις lead generation μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα που λέγονται social media, τα μέσα που λέγονται
διάφορα κανάλια βίντεο ή διάφορα κανάλια όπως είναι το Quora, όπως είναι το Medium κτλ. Αν έχουν δικό μας περιεχόμενο, δίνουν φοβερή αξία. Άρα, πολύ σύντομα βλέπω ότι όλο το περιεχόμενο πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο στο περιεχόμενο από ότι στο πού βρίσκεται αυτό το περιεχόμενο. Θα βρίσκεται και στο δικό μας site, είναι ξεκάθαρο, αλλά πρέπει να βρίσκεται και πολύ έξω, ώστε εκεί να χτυπάμε τους πελάτες. Γιατί πρέπει αυτό που είπα πριν, εμείς να πηγαίνουμε εκεί που είναι οι πελάτες και όχι να προσπαθούμε να φέρουμε τους πελάτες σε αυτά που είμαστε εμείς. Άρα, είναι ήδη εδώ. Το social selling είναι ένας ξεκάθαρος μηχανισμός, πώς μέσα από το LinkedIn γερνάμε leads, το οποίο το κάνουμε μόνο μέσα από δικό μας περιεχόμενο. Σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Μέχρι πρότινος είχαμε το κομμάτι ενός publisher, ο οποίος είχε φτιάξει με πάρα πολλά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ένα φοβερό website με casting για καμάι της Παναγίας στα μάτια για να είναι όλο γρήγορο και άμεσο. Και ξαφνικά βγαίνει κάτι που λέγεται Instant Article. Το οποίο, το Instant Article, τι είναι, κάτι πάρα πολύ απλό. Βγάζω όλα τα καλούδια τα οποία έχει πάνω ο publisher, αφήνω κάτι πολύ σημαντικό. Φωτογραφία, λογότυπο, κείμενο, περιεχόμενο. Και ξαφνικά το site το δικό μου, το οποίο ήταν του publisher, που ήταν full δουλεμένο στην ανάλυση του κτλ., είναι ίδιο ακριβώς σε σχέση με το Φιλιατρά News, το οποίο, δεν το λέω, έναν μικρότερο publisher, ο οποίος και αυτός είναι φωτογραφία, λογότυπο, κείμενο. Άρα ξαφνικά δεν έχω να διαφοροποιηθώ σε τίποτα. Όλοι χρησιμοποιούσαμε κάποτε τα sites μας για να διαφοροποιηθούμε από τον ανταγωνισμό. Και τώρα πια η μόνη διαφοροποίηση με τον ανταγωνισμό είναι το ίδιο το περιεχόμενο. Γιατί όλα, κατά τα άλλα, μοιάζουν πάρα πολύ, αφού η τεχνολογία είναι εκεί. Και είναι ήδη εκεί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι αν αυτό δεν το κάνουμε adapt, στην ουσία κάτι χάνουμε. Διότι ένας μπορεί να διαφορεθεί. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο μικρός publisher με instant article σε ένα δευτερόλεπτο έχει διαβάσει το περιεχόμενό του, όταν ο άλλος θα το διαβάσει σε 9 δευτερόλεπτα. Που μπορεί να είναι επειδή ακριβώς δεν έχει υποστηρίξει την ίδια τεχνολογία. Άρα είμαστε ήδη εκεί και ναι, τα websites μας είναι συμπληρωματικά και βοηθητικά για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.